Ηλιακή έκλαμψη είναι μία έντονη έκρηξη ακτινοβολίας που προέρχεται από την απελευθέρωση μαγνητικής ενέργειας που σχετίζεται με τις ηλιακές κοιλίδες. Οι εκλάμψεις είναι τα μεγαλύτερα εκρηκτικά γεγονότα του ηλιακού μας συστήματος. Θεωρούνται ως φωτεινές περιοχές στον ήλιο και μπορούν να διαρκέσουν από λεπτά έως ώρες. Συνήθως, βλέπουμε μία ηλιακή έκλαμψη από τα φωτόνια που απελευθερώνει σε κάθε μήκος σχήματος του φάσματος. Οι εκλάμψεις είναι επίσης περιοχές όπου επιταχύνονται τα σωματίδια, δηλαδή τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, αλλά και βαρύτερα σωματίδια. Μία ηλιακή έκλαμψη εμφανίζεται όταν απελευθερώνεται ξαφνικά η μαγνητική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί στην ηλιακή ατμόσφαιρα. Η ακτινοβολία εκπέμπεται σχεδόν σε ολόκληρο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Η αύξηση της συχνότητας και του εύρους των γεωμαγνητικών καταιγίδων από τον ήλιο προκαλεί πλανητικές αλλαγές μεγάλης κλίμακας που περιλαμβάνουν σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, τυφώνες, ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες. Τι συμβαίνει όμως και με την ανθρώπινη συμπεριφορά και βιολογία? Υπάρχει όντως ένδειξη ανθρώπινης διαταραχής ως αποτέλεσμα της ηλιακής δραστηριότητας? Η ηλιακή δραστηριότητα είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ανθρώπινη συνείδηση. Οι ηλιακές εκλάμψεις επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, όλη τη δραστηριότητα του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένης και της ισορροπίας, τα πρότυπα συμπεριφοράς του ανθρώπου και όλες τις ψυχοφυσιολογικές, διανοητικές, συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις μας. Σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New Scientist το 1998, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των ηλιακών καταιγίδων και των ανθρώπινων βιολογικών λειτουργιών. Ο αγωγός που διευκολύνει την πορεία των φορτισμένων σωματιδίων από τον ήλιο προς τον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας διαταραχές, είναι ο ίδιος αγωγός που ευθύνεται για τον καιρό που επικρατεί στη Γη και δεν είναι άλλο από το μαγνητικό πεδίο. Τα ζώα και οι άνθρωποι έχουν ένα μαγνητικό πεδίο που τα περιβάλλει, με τον ίδιο τρόπο που ένα μαγνητικό πεδίο περιβάλλει τη Γη ως προστασία. Πολλά ζώα μπορούν να αισθανθούν το μαγνητικό πεδίο της Γης, οπότε γιατί όχι και οι άνθρωποι, αναρωτιέται ο Όλεγ Σαμίλοφ από το Ινστιτούτο Βόρειων Βιομηχανικών Οικολογικών Προβλημάτων στη Ρωσία. Ο Σαμίλοφ εξέτασε τη δραστηριότητα στο γεωμαγνητικό πεδίο της Γης από το 1948 έως το 1997 και διαπίστωσε ότι η γεωμαγνητική δραστηριότητα παρουσίασε τρεις εποχιακές κορυφώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των ετών και πιο συγκεκριμένα από το Μάρτιο στο Μάιο, τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο και επίσης παραδόξως διαπίστωσε ότι οι κορυφώσεις του γεωμαγνητισμού ταιριάζουν με την αυξημένη συχνότητα άγχους, κατάθλιψης διπολικής διαταραχής και τάσης αυτοκτονίας στην πόλη Κίροβσκ την ίδια περίοδο. Η ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα, η προερχόμενη από τον ήλιο, επηρεάζει τις ηλεκτρονικές μας συσκευές και το ανθρώπινο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Είμαστε σωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά μεταβαλλόμενοι από ηλιακά ηλεκτρομαγνητικά φορτία. Η πιο εύλογη εξήγηση για τη σχέση μεταξύ της γεωμαγνητικής δραστηριότητας και της κατάθλιψης και της αυτοκτονικής τάσης είναι ότι οι γεωμαγνητικές καταιγίδες
μπορούν να αποσυγχρονίσουν τους κυρκαδικούς ρυθμούς και την παραγωγή μελατονίνης, λέει η Κέλλη Πόσνερ, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η επίφυση που ρυθμίζει τον κυρκαδικό ρυθμό και την παραγωγή μελατονίνης είναι ευαίσθητη στα μαγνητικά πεδία. Το κυρκαδικό ρυθμιστικό σύστημα εξαρτάται από επαναλαμβανόμενα περιβαλλοντικά στοιχεία προκειμένου να συγχρονίζει τα εσωτερικά ρολόγια, συνεχίζει Πόσνερ. Τα μαγνητικά πεδία μπορεί να είναι ένα από αυτά τα περιβαλλοντικά στοιχεία. Οι ψυχοσωματικές επιδράσεις που προκαλούν οι εκτοξεύσεις στεφανίας μάζας είναι συνήθως βραχύβιες και περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ταχυπαλμίες, μεταβολές της διάθεσης και γενικά διαθεσία. Η χαοτική ή συγκεχημένη σκέψη και η ασταθή συμπεριφορά είναι επίσης συμπτώματα που παρουσιάζουν αύξηση. Οι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να διαμορφώσουν τα συναισθήματά μας και να τα μεγιστοποιήσουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Η επίφυσή μας επηρεάζεται επίσης από την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα, η οποία αναγκάζει τον αδένα να παράγει περίσσια μελατονίνη, μία ορμόνη που μπορεί να προκαλέσει και υπνηλία. Είναι επίσης γνωστό ότι ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντίθετες παρενέργειες, συνήθως εκείνοι που γνωρίζουν τις επιδράσεις. Η επίφυσή μας παράγει περίσσια μελατονίνη κατά τη διάρκεια των ηλιακών καταιγίδων ή αλλιώς της ηλεκτρομαγνητικής δραστηριότητας. Πολλές βιολογικές επιδράσεις της μελατονίνης παράγονται μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων μελατονίνης, ενώ άλλες οφείλονται στο ρόλο της ως διεισδυτικού και ισχυρού αντιοξειδωτικού, με ιδιαίτερο ρόλο στην προστασία του πυρηνικού και μυτοχονδριακού DNA. Η επίφυση αναφέρεται επίσης ως το τρίτο μάτι και το τρίτο μάτι είναι επίσης γνωστό ως το εσωτερικό μάτι, σύμφωνα κυρίως με την ανατολική φιλοσοφία. Αυτή η ιδέα υιοθετήθηκε αργότερα από χριστιανούς μυστικιστές και πνευματιστές, καθώς και άτομα από άλλες θρησκείες. Αναφέρεται επίσης ως η πύλη που οδηγεί σε εσωτερικές σφαίρες και πεδία ανώτερης συνείδησης. Μεταξύ των χριστιανών μυστικιστών, ο όρος χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια για να δείξει μία μη διαδική αντίληψη. Στην πνευματικότητα της νέας εποχής, το τρίτο μάτι μπορεί να συμβολίζει μία κατάσταση φώτισης ή την ανάκληση ψυχικών εικόνων που έχουν βαθιά προσωπική, πνευματική ή ψυχολογική σημασία. Εδώ να σας επισημάνουμε πως στο κανάλι μας θα βρείτε ένα βίντεο αφιερωμένο ειδικά στην επίφυση. Ας εμβαθύνουμε όμως λίγο περισσότερο στην επίδραση των ηλιακών εκλάμψεων γενικότερα στην ύπαρξή μας. Οι ηλιακές εκλάμψεις και τα φωτονικά κύματα που προέρχονται από τον ήλιο αλλάζουν τη δομή της φυσικής μας πραγματικότητας, καθώς ασκούν ισχυρή επίδραση στο φυσικό μας κυταρικό επίπεδο, αναγκάζοντας τις κυταρικές μας αναμνήσεις να ξυπνήσουν και να ξεκαθαρίσουν. Τα μη επεξεργασμένα συναισθήματα από προηγούμενα τραύματα και εμπειρίες αποθηκεύονται με τη μορφή ενέργειας χαμηλής συχνότητας ως κυταρικές αναμνήσεις. Τα φωτονικά κύματα από τον ήλιο αποτελούνται από ενέργεια υψηλότερης συχνότητας που χρησιμεύει στην αύξηση της χαμηλότερης συναισθηματικής συχνότητας των κυταρικών μας αναμνήσεων. Καθώς αυτές οι κυταρικές αναμνήσεις βαθμονομούνται εκ νέου στην υψηλότερη συχνότητα, μπορεί να διαπιστώσουμε ότι αυθόρμητα απελευθερώνουμε τα χαμηλότερα συναισθήματα θλίψης και θυμού, χωρίς να γνωρίζουμε το λόγο. Αυτές οι ξαφνικές περίοδοι απελευθέρωσης μπορεί να διαρκέσουν έως και 20 λεπτά και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και μία αίσθηση θερμότητας στο σώμα. Επίσης ενδέχεται να νιώσουμε από το πουθενά ένα κύμα προσδόκητων συναισθημάτων που εξαφανίζονται το ίδιο ξαφνικά όπως εμφανίστηκαν. Τα στοιχεία του θεϊκού σχεδίου είναι συνδεδεμένα με την κυταρική μας μνήμη. Η έγχυση φωτονικών ενεργειών ενισχύει την κυταρική μας μνήμη ενεργοποιώντας την αφύπνισή μας. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να θυμούνται το σκοπό της ψυχής τους και ξαφνικά οδηγούνται να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους για να ευθυγραμμιστούν,
με αυτή την αίσθηση του υψηλότερου σκοπού. Μια άλλη επιρροή της εισρωής φωτονικής ενέργειας είναι ότι, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μια υψηλότερη συχνότητα, αυξάνει την ισχύ, την ταχύτητα και την ικανότητα εκδήλωσης των σκέψεών μας. Η αυξημένη συχνότητα και ένταση των ηλιακών εκλάμψεων επίσης βοηθά στη διάσπαση παλαιών μοτίβων που δεν χρειάζονται πλέον, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν νέα μοτίβα. Πρόκειται για μια δυναμική και αναπόφευκτη διαδικασία αλλαγής που έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται ταραγμένοι και αβέβαιοι τα τελευταία χρόνια. Καθώς η αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας συνεχίζεται, εμφανίζονται και νέα συμπτώματα. Οι διαστάσεις του χρόνου και του χώρου αρχίζουν να ταλαντεύονται ακανόνιστα. Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Για άλλους πάλι, η μέρα φαίνεται απλώς να εξαφανίζεται. Ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονται να κοιμηθούν, ενώ πολλοί συχνά βιώνουν ασυνήθιστα όνειρα. Άλλοι αναφέρουν ότι όταν κλείνουν τα μάτια τους τη νύχτα, ο κόσμος γύρω τους γυρίζει. Μερικοί από εμάς αισθάνονται τεράστιες αυξήσεις της σωματικής δύναμής τους. Αυτές οι αυξήσεις συχνά ακολουθούνται από πτώση του ενεργειακού επιπέδου. Υπάρχουν αναφορές για ναυτία, σωματικούς πόνους και ζάλη. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται μία αίσθηση συντριπτικής θλίψης, ενώ άλλοι βιώνουν εφορία. Υπάρχουν αναφερόμενες περιπτώσεις οπτικών διαταραχών, προβλημάτων στο εσωτερικό αυτί, βουητό στα αυτιά και προβλήματα στο λαιμό και στον θυρεοειδή. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από τα προαναφερθέντα συμπτώματα, μην ανησυχείτε. Αντιθέτως, νιώστε χαρά. Μας προσφέρεται μια μοναδική και δυνατή ευκαιρία να συμμετάσχουμε συνειδητά στην ταχεία πρόοδο της εξέλιξής μας ως δραστήρια όντα. Τα ενεργειακά μας συστήματα επαναβαθμονομούνται ώστε να συντονίζονται με πολύ υψηλότερη και πιο εκλεπτισμένη συχνότητα. Όσο πιο ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι είμαστε για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται, τόσο πιο ενδυναμωμένοι θα είμαστε ώστε να βιώσουμε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης της ζωής μας βήμα-βήμα. Αναπτυσσόμαστε και αφυπνιζόμαστε πνευματικά και συναισθηματικά με την εξαιρετική βοήθεια του ήλιου. Σε πρακτικό και φυσικό επίπεδο μπορούμε να μετριάσουμε μερικές από τις πιο δύσκολες επιπτώσεις της ενεργειακής μας εξέλιξης με το να ξεκουραζόμαστε περισσότερο, αλλά και πίνοντας πολύ νερό. Για όσους ζουν κοντά στη θάλασσα, μία βόλτα στην παραλία ή καλύτερα ακόμα και μία βουτιά θα βοηθούσε στην εξισορρόπηση των εισερχόμενων ενεργειών. Εν τω μεταξύ, μπορούμε όλοι να δέσουμε τις ζώνες μας και να απολαύσουμε τη βόλτα.